Jazz Festival, το φεστιβάλ που έχει γίνει θεσμός στην πόλη της Πρέβεζας, και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο της εκπομπής δύο ιδρυτικά μέλη της διοργανώτριας επιτροπής, τον Γιώργο Μίτσιο και τον Σπύρο Κανιώρη, με τους οποίους θα κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση για το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ, τι περιλαμβάνει, αλλά και για την ιστορία, έτσι να πούμε δύο λόγια για το πώς έχουμε φτάσει στην 17η διοργάνωση την φετινή χρονιά. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα εστιάσουμε στις αυτοδιοικητικές εκλογές και στον δεύτερο γύρο των εκλογών, και θα έχουμε μαζί μας τον υποψήφιο δήμαρχο Ζηρού, τον κύριο Καλατζή, και τον υποψήφιο δήμαρχο Πάργας, τον κύριο Ζαχαριά. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον και το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας σήμερα, οπότε περιμένουμε και τα μηνύματά σας στις σελίδες μας στα social media, σε Facebook και Twitter. Πληκτρολογείτε στο ίδιο έργο θεατές Χρήστος Τσούτσης και μας στέλνετε οτιδήποτε θέλετε να θέσετε ως ερώτημα, είτε για τον πρώτο γύρο της εκπομπής, είτε για την συνέχεια, ή ό,τι πρόβλημα τέλος πάντων θέλετε να εξωτερικεύσετε και την άποψή σας για αυτά που συμβαίνουν σε τοπικό και κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Λοιπόν, όμως να περάσω εγώ σιγά σιγά στους καλεσμένους, τους πρώτους καλεσμένους για σήμερα εδώ στο στούντιο, και να τους ευχαριστήσω θερμά. Απέναντί μου είναι ο κύριος Μίτσιος και ο κύριος Κανιώρης. Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καλημέρα και από μένα. Να ξεκινήσουμε λίγο την συζήτησή μας. Είστε δύο άτομα τα οποία δραστηριοποιείστε μέσα από την διοργανώτρια επιτροπή του Jazz Festival, ιδρυτικά μέλη μπορώ να προσθέσω εγώ, αυτής της μεγάλης γιορτής και αυτής της μεγάλης διοργάνωσης, που φέτος θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Πρέβεζα. Σήμερα Παρασκευή 31 του Μάη ξεκινάει, αύριο 1η Ιούνιου και την Κυριακή πέφτει η αυλαία με την τρίτη μέρα του φεστιβάλ. Είναι το 17ο φεστιβάλ. Ναι. Είναι ταυτόσιμο πλέον με την πόλη της Πρέβεζας στο Jazz Festival και με την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Κοιτάξτε, αυτό ήταν ο στόχος πάντα, και πιστεύουμε σε μεγάλο βαθμό έχει γίνει συνείδηση ότι το φεστιβάλ αυτό είναι από τα μακροβιότερα και τα πιο σημαντικά στη χώρα με χαρακτήρα διεθνή. Δηλαδή, αν πούμε ότι το άλλο, σίγουρα το μεγαλύτερο είναι το Athens Technopolis Jazz Festival, που γίνεται στο Γκάζι από το Δήμο Αθηναίων, και το οποίο ξεκινάει από τη Δευτέρα και θα ολοκληρωθεί και αυτό την Κυριακή. Εμείς παίρνουμε ένα κομμάτι από αυτό το φεστιβάλ που μας το δίνουν οι πρεσβείες, και κάνουμε και τις δικές μας επιλογές. Πιστεύουμε ότι έχουμε δικαιωθεί σε μεγάλο βαθμό με την πάροδο των χρόνων, τόσο από την προσέλευση του κόσμου, όσο και από την ποιότητα και τα ονόματα που μπορούμε πλέον να φέρνουμε στην πόλη μας. Μάλιστα. Μιλάμε δηλαδή για μια συνεργασία την οποία έχετε με το φεστιβάλ που διοργανώνεται στην Αθήνα, που έχει το πιο κεντρικό, ας το πούμε, ρόλο και στην χώρα μας, και μια αλληλοτροφοδότηση και όσον αφορά και τους καλλιτέχνες. Ναι, είναι συνεργασία με την Τεχνόπολη, αλλά και συνεργασία με τις πρεσβείες, τις ευρωπαϊκές πρεσβείες κυρίως, οι οποίες πλέον το έχουν στο πρόγραμμά τους. Κάθε χρόνο έχουν και την Πρέβεζα σαν ένα σταθμό. Και ιδιαίτερα με τις πρεσβείες της Ολλανδίας, της Αυστρίας, της Ελβετίας τελευταία, της Σουηδίας και του Λουξεμβούργου, η συμμετοχή τους είναι ανελειπή στα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Για να μπορέσει να έχει μια τόσο μεγάλη διάρκεια και μια τόσο μεγάλη επιτυχία το Πρέβεζα Jazz Festival, πέρα από την συνεργασία αυτή που περιγράψατε και με τις πρεσβείες αλλά και με το Φεστιβάλ των Αθηνών της Τεχνόπολης, υπάρχει στήριξη και από κόσμο ο οποίος έχει πλαισιώσει όλα αυτά τα χρόνια την διοργανώτρια επιτροπή? Υπάρχει ανταπόκριση από την πόλη, από την τοπική αυτοδιοίκηση ενδεχομένως? Κοίταξε να δεις,
Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα πράγματα που μπορούμε να τα πούμε για την Ελλάδα και πρωτοπορίες, συνήθως στηρίζονται σε μικρές ομάδες. Mm-hmm. Δηλαδή, κάποιοι έχουν το κλικ, την τρέλα και τραβάνε μπροστά. Το σίγουρο είναι από αυτή την ιστορία ότι πάρα πολλοί κόσμος αναμένει σαν γεγονός, αναμένει σε ένα σημείο σαν τόπο συνάντησης, τριήμερων εκδηλώσεων, όλο το σκηνικό είναι ένα εκπληκτικό σκηνικό που άλλαξε στοιχεία της πόλης. Στην πράξη το Πρέβεζα Jazz Festival που ιδρύθηκε το 10 σαν με τη νέα του μορφή που έγινε μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αναγκάστηκε ότι διαλύθηκαν τα πνευματικά κέντρα με τον Καλλικράτη και εκεί βρέθηκε το μεγάλο ερώτημα σε εμάς, συνεχίζουμε αυτό που πιστεύουμε, το διαφορετικό ή τα αφήνουμε και φεύγουμε. Είπαμε, φτιάξαμε αυτή τη φόρμα και υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο όλο το χρόνο 7-8 μήνες τουλάχιστον, δηλαδή από το Σεπτέμβριο κάθε χρόνο, ετοιμάζεται για το επόμενο φεστιβάλ, το οποίο είναι διεργασίες με Αθήνα, όπως είπε και ο Γιώργος, με την Τεχνόπολη. Τι μας έχει κάνει αυτό το πράγμα, μας έχει κάνει γνωστούς. Έχει απλοποιήσει δηλαδή τη δουλειά μας, γιατί είμαστε γνωστοί πλέον στην Ευρώπη όλοι. Όλοι βλέπουν πρέπει Jazz Festival, φαντάζονται βέβαια πολύ μεγαλύτερα πράγματα, γιατί έχει μεγαλύτερη απήχηση και εμείς έχουμε βελτιώσει την οργάνωση και την παρουσίαση του φεστιβάλ. Αυτό. Θα περιμέναμε πολύ περισσότερα πράγματα από τις αρχές από αυτά, όχι πάρα πολλά αλλά πολύ περισσότερα ώστε να γίνεται να είμαστε πιο ευέλικτοι σε αυτά που, τις επιλογές και σε αυτά που αποφασίζουμε. Παρόλα τα αυτά νομίζω ότι όλα είναι υπό έλεγχο και προχωράνε. Ο κόσμος είναι δίπλα, ο κόσμος που δεν την ήξερε αυτή τη μουσική και δεν είναι υποχρεωτικό όταν λέμε Prevers Jazz Festival, εννοούμε αποκλειστικά στενά, jazz στα στενά όρια. Mm-hmm. Εννοούμε ένα γενικευμένη μουσική παγκόσμια, η οποία με διάφορες φόρμες, με κεντρικό βέβαια πυλώνα τη μουσική αυτή, την ευρωπαϊκή jazz μουσική, έτσι εμείς διευρύνουμε και όπως και πέρυσι και πρόπερς έχετε δει τα σχήματα που έρχονται και φέτος πάλι θα έχουμε και εκπλήξεις, οι γνωστές, θα το πει και ο Γιώργος αργότερα, με αποκορύφωμα την τοπική πρεβεζιάνα μουσικό τη Δήμητρα τη Γαλάνη με το τρίο της, το οποίο είναι πολύ διαφοροποιημένο και πολύ πιο ενδιαφέρον. Πάλι θα δώσουμε ένα μεγάλο στίγμα για 3 μέρες, κάνοντας την Πρέβεζα πολύ μεγαλύτερη από τα στενά της όρια και νομίζω προσφέροντας στον πολιτισμό κάτι διαφορετικό που το έχει ανάγκη ο κόσμος. Μάλιστα. Ήθελα κάτι να πω, να εξηγήσουμε καταρχήν ότι είναι μια συνδιοργάνωση. Mm-hmm. Και συνδιοργάνωση σημαίνει ότι υπάρχουν και άλλοι οργανωτές. Οι άλλοι είναι ο Δήμος Πρέβεζας και η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. Εμείς προφανώς, επειδή έχουμε και αυτή την τρέλα που λέει σε εισαγωγικά ο Σπύρος, θα θέλαμε να κάνουμε ένα φεστιβάλ. Εγώ σκέφτομαι να γίνει κάποτε εδώ ένα φεστιβάλ αντίστοιχο της Περούτζια, ας πούμε, του Μοντρέ. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Μια επαρχιακή πόλη με 1000 προβλήματα στους υπόλοιπους τομείς δεν μπορεί να κάνει θαύματα. Οπότε λέμε ευχαριστώ σε οποιονδήποτε βοηθάει και φέτος εκτός από αυτούς. Και φυσικά το μεγάλο δωρητή, και αυτό είναι ένα σημαντικό πρέπει να το πούμε, ο μεγάλος δωρητής που είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που κάνει επιλεγμένες δωρεές. Αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζει το έργο που έγινε για 17 χρόνια. Δεν το κάνει η τυχαία. Και επίσης και μια πρωτοπόρα εταιρεία, η Νίκη από τα Γιάννενα, που και αυτή, παρόλο που είναι στα Γιάννενα, βλέπει την απήχηση που έχει αυτό το πράγμα και είναι και αυτή χορηγός της προσπάθειας. Μάλιστα. Να πάμε όμως λίγο και σε μια κατάσταση που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, αν δεν απατώμε. Πέρα από το Jazz Festival, ως διοργάνωση, ως ομάδα, έχετε 3, ας το πούμε έτσι, πτυχές δραστηριότητας. Έχετε τα σεμινάρια που έρχονται πρώτα έτσι στο ημερολόγιο των εκδηλώσεων, ακολουθεί το Jazz Festival και ακολουθεί και μια συναυλία μέσα στο καλοκαίρι που πάλι την διοργανώνεται και τη στηρίζεται. Είναι δύσκολο το εγχείρημα, δεν είναι εύκολο και το βάζω αυτό και στο επίπεδο και της επιτυχίας. Δηλαδή όταν κάνεις 3 διοργανώσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα,
όσο και μεράκι και τρέλα που περιέγραψε πριν ο κύριος Κανιώρης και να έχεις, είναι και ένα στοίχημα το αν θα, είναι, θα υπάρξει επιτυχία σε αυτές τις διοργάνωσεις. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Το Jazz Now, δηλαδή τα σεμινάρια μουσικής jazz και εισαγωγή στους νέους και στους μουσικούς της περιοχής, μουσικόφιλους της περιοχής, ήταν κάτι που τουλάχιστον για μεριά δικιά μου, για μένα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πέρα από ότι το Jazz Festival δίνει ελευθερία μουσικής χαράς, συζήτηση στην παραλία, μπύρες, ξέρω, μια ατμόσφαιρα μουσική, πανευρωπαϊκή εικόνα της πόλης της Πρέβεζας. Και φαγητό φέτος. Και φέτος έχει και φαγητό, ξέρω εγώ, ενδικό στο δρόμο, ας πούμε, έτσι. Street food. Street food. Το σημαντικό είναι ότι να εισάγουμε νέους μουσικοί, να ανοίξουν τις μουσικούς ορίζοντες της πόλης. Η δεύτερη χρονιά με το Jazz Now ήταν επιλεκτική. Όντως κουραζόμαστε, όντως λες πάλι φέτος έχουμε jazz, πάλι, αφού όμως προχωράει, όσο προχωράει το στηρίζουμε. Αλλά προφανώς και είναι όλα αυτά, έχουν μεγάλες ευθύνες, μεγάλο κόπο, μεγάλες αγωνίες, για ορισμένους περισσότερες, για ορισμένους λιγότερες, αλλά είναι συγκλονιστικό. Το Jazz Now φέτος το χαρήκαν και οι καθηγητές. Εξοικειωθήκαν και οι νέοι, δεν φοβηθήκανε. Σε τι θα μάθουμε, γιατί εκεί είναι, σε βάζουν σε νέους δρόμους, σε νέα ακούσματα, σε νέες συγχορδίες, σε νέα πράγματα. Και είχε και περισσότερο κόσμο και, είναι, και παίξανε και οι νέοι, φτιάξαν σχήματα και δημιουργήσαν τέλος πάντων. Αυτό είναι το παρήγορο, ότι μαζί με το πολιτιστικό γεγονός χτίζεις και μέλλον. Η τρίτη ιστορία με τη μία μουσική συναυλία του χρόνου είναι σαν παράδοση. Δεν περιμένουμε κερδοφόρες καταστάσεις από τον πολιτισμό, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, έτσι. Ούτως ή άλλως το Πρέβεζα Jazz Festival είναι μη κερδοσκοπικό. Όλα αυτά είναι να μπορέσουμε να βγούμε και γι' αυτό το υποστηρίζουν όλοι. Μία συναυλία το χρόνο την κάνουμε και αυτή όμως με πόνο ψυχής και μεγάλο κόπο, διότι αυτό που είπε και ο Γιώργος, το νούμερο της Πρέβεζας δύσκολα να, και απαιτήσει δικές μας να φέρουμε ξένα σχήματα από το εξωτερικό, όπως φέρεις τους Monophonic Spurs από την Αμερική που ακούμε ακόμα στα μπαρ και λέμε αυτό τους φέραμε εμείς, δεν το πιστεύουμε ούτε εμείς ότι έχουν έρθει, και όλα τα προηγούμενα σχήματα, Animals και λοιπά, δεν το συζητάμε. Αλλά όλα αυτά όμως πρέπει να πέσει σε συγκυρίες περίεργες, διότι τα κόστη είναι πάρα πολύ μεγάλα και δεν νομίζω ότι, δηλαδή είναι πολύ μεγάλο κίνδυνο να σε βγάλουν off από τους προϋπολογισμούς όλους από όλα και να πάθεις και ζημιά να μπορείς να προχωρήσεις, δηλαδή και να συνεχίσεις. Παρ' όλα αυτά, αφού αντέχουμε και αφού από εδώ με διάφορους τρόπους από εδώ από εκεί επιβιώνει το σύστημα, έτσι, είμαστε ικανοποιημένοι. Εγώ όμως επαναφέρω το θέμα. Αφού υπάρχει το μπόλιασμα για όλο τον πολιτισμό στην περιοχή μας, οι αρχές έπρεπε να κάνουν πολύ μεγαλύτερα πράγματα. Και τι θέλω να πω, για να μην πω μόνο για το Jazz Festival, που δεν υπάρχει ένας δεύτερος χώρος να κάνεις. Δηλαδή, αν θες να τον πας και σε ένα κάπου αλλού, δεν υπάρχει. Δεν έχουμε υποδομές, δηλαδή, ελάχιστες. Και σε περίπτωση βροχής δεν υπάρχουν οι χώροι. Δηλαδή, ένα μουσικό κέντρο, ένα συνεδριακό, ένα πολιτιστικό κέντρο να κάνεις μεγάλες εκδηλώσεις και όλο τον χρόνο, με ασφάλεια δεν έχουμε. Όπως ξέρω και για τη χοροδία που κάνει διεθνές 30 πόσο είναι, και δεν υπάρχει ένα σπίτι για τη χοροδία. Όχι μόνο να κάνει πρόβες. Η Πρέβεζα, αφού παράγει πολιτισμό από τη δεκαετία του 60, με τα διάφορα μουσικά σχήματα τότε της εποχής, pop, rock και αυτά που παίζανε, μάμπες, σούμπες κλπ. Που δεν υπήρχαν πουθενά άλλο στην Ήπειρο, μόνο κλαρίνο υπήρχε. Είχε πάντα αστική μουσική η Πρέβεζα. Αυτό το κρατήσαμε, το κρατάμε. Αλλά θέλει υποδομές, θέλει μεγαλύτερη υποστήριξη. Δεν φτάνει στην τρέλα των 2-3 ανθρώπων, ας πούμε, και άλλων 5 από πίσω, και άλλων 10 παραπίσω. Δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι να αλλάξουμε την εικόνα του πώς βλέπουμε τα πράγματα. Να μην εγκλωβιζόμαστε σε στενές και στενάχωρες λύσεις και μουσικές για όλα τα πράγματα. Εγώ να πω κάτι, ότι παρόλες αυτές τις δυσκολίες, εμείς φέτος επιμένουμε. Είναι όπως τα είπαμε, το Jazz Now ήταν ενθουσιασμένο και είναι μια προοπτική αυτό. Δηλαδή το μουσικό σχολείο που κάνει, που μαθαίνει τα παιδιά μουσική, μπορεί να έχει και συνέχεια στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο κάποιος που ενδιαφέρεται για αυτό το πράγμα. Και εδώ ήρθαν οι καλύτεροι καθηγητές στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Και φέτος ήταν πιο ενθαρρυντικά. Πέρυσι ήταν μουδιασμένα τα πράγματα.
Πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η πρώτη φορά που ήρθαν καθηγητές. Η πρώτη. Και φέτος ήταν η δεύτερη. Yeah. Πάλι με την αποκλειστική δωρεά του Σταύρος Νιάρχος. Χωρίς αυτά, να καταλάβουμε, δεν μπορεί να υπάρξει. Χωρίς ενίσχυση δηλαδή. Και γι' αυτό και ο Σπύρος βάζει το ζήτημα αυτό. Από εκεί και πέρα, φέτος εμείς ετοιμάζομαι για τις 9 Αυγούστου, την Παρασκευή, πάλι μια μεγάλη συναυλία. Αυτή τη φορά από το Λονδίνο. Θα την ανακοινώσετε, λέτε. Την ανακοινώνουμε, ναι, προφανώς, γιατί είναι προχωρημένα τα πράγματα, έχουν κλείσει. Είναι ένα συγκρότημα swing, 8 μελές, από το Λονδίνο, λέγονται The Jive Aces. Μάλιστα. Και πιστεύουμε να έχουμε τη συμπαράσταση του κοινού και σε αυτή την προσπάθεια. Μεγάλο σχήμα, 8 μελές. Οχταμελές, η οποία είναι ξεσηκωτική, είναι πανηγύρι. Χορός, γιορτή, θα γίνει. Ναι, είναι. Αγγλικός ήχος, αγγλικό σχήμα, καταλαβαίνεις. Και όσοι χορεύουν swing, καλό θα είναι να προβληθούν κι αυτοί. Μάλιστα. Να πάμε όμως λίγο και στο πρόγραμμα των τριών ημερών, αρχής γενομένης από σήμερα Παρασκευή, του 17ου Πρέβεζα Jazz Festival. Τι περιλαμβάνει σήμερα Παρασκευή το πρόγραμμα, αύριο Σάββατο και πώς πέφτει η αυλαία την Κυριακή, αν και μας το αποκάλυψε πριν ο κύριος Κανιώρης. Κοιτάξτε, πιστεί στην παράδοση ιδιαίτερα των τελευταίων χρόνων να είναι ένα πολυσυλλεκτικό, να υπάρχουν όλα τα είδη ουσιαστικά μουσικής. Αυτό το έχουν κατανοήσει και οι πρεσβείες και είναι πολύ διαφορετικές οι όψεις της μουσικής που παρουσιάζονται από τα σχήματα που μας στέλνουν. Σήμερα είναι η Αυστρία με τους Month of Sundays, ένα συγκρότημα με πνευστά. Είναι από τη Σουηδία ο Φίλιπ Τζέρς, ο οποίος είναι μια πολύ καλή φυσαρμόνικα με το κουαρτέτο του. Και κλείνει το Σεπτέτο International, ένα, όπως λέει ο τίτλος, επταμελές σχήμα από την Ελβετία με κουβανούς. Έχει άρωμα κούβας αυτό. Ναι. Ναι, έχει άρωμα κούβας. Είναι Λάτιν, είναι τελείως χορευτικό. Το Σάββατο αύριο έχουμε την συμμετοχή του Λουξεμβούργου με τον σαξοφωνίστα Έρνι Χέιμς. Σημειώνουμε ότι το Λουξεμβούργο είναι από τις χώρες που τιμάνε την Πρέβεζα και το έχουν δηλώσει ότι την προτιμάνε, τα σχήματα που έρχονται την προτιμάνε από την Αθήνα. Γιατί είναι πολύ πιο άμεση επαφή με το κοινό, είναι ο χώρος. Δεν είναι αυτό το μεγάλο stage. Δεν είναι το μεγάλο stage που ένα σχήμα jazz όταν παίζει σε 3-4 χιλιάδες κόσμο προφανώς είναι ένα ζήτημα. Και μας έστειλαν τρεις προτάσεις. Είναι η μόνη πρεσβεία που το κάνει αυτό. Δεν αφήσανε την Τεχνόπολη και εμάς να αποφασίσουμε ποιο από τις τρεις προτάσεις που ήταν όλες αξιόλογες. Για να προκρίνουμε. Είναι η Things I Can't Control. Είναι από την Ολλανδία που έρχεται επίσης σχεδόν κάθε χρόνο. Που έχουν ένα ήχο των πρώιμων, ίσως των πρώιμων Pink Floyd. Και μετά είναι μια καταπληκτική δουλειά, είναι το tribute του Leonard Cohen. Είναι ένας φόρος τιμής στο μεγάλο τραγουδοποιό, από την Alyssa Green, τη Sugar Spunk, τη Louise και το σχήμα τους. Είναι μια ειδική παράσταση που έχει παιχτεί στο Μέγαρο, έχει παιχτεί στο Κατράκιο, σε συγκεκριμένους χώρους. Την Κυριακή έχουμε ένα word σχήμα από το Λονδίνο που επικεφαλής είναι μία Ελληνίδα και ένας Τούρκος, το συγκρότημα λέγεται Για Σένα, για ευνόητους λόγους. Και κλείνουμε με τη Δήμητρα Γαλάνη που έχει μαζί της το Σπύρο Μάνης, ένα εκπληκτικό πιανίστα, και το δικό μας Θωμά Κωνσταντίνου που είναι δεξιοτέχνης στο Ούτι. Τον ξέρετε από τους Τακίμ, από τις συνεργασίες που έχει κάνει με Καλέξικο κτλ. Ένας από τους πιο ελπιδοφόρους μουσικούς που ήταν και η αφορμή για να γίνει αυτή η συνεργασία. Μάλιστα. Να πούμε ότι στην ένταση των εκλογών μπορούμε να πούμε ότι ερχόμαστε σαν εκτόνωση. Εγώ έχω κάτι άλλο, το είπα και χθες από εδώ. Καλύτερη ψήφος μάλλον την Κυριακή είναι το Jazz Festival. Εμείς καλούμε νικητές κερδισμένους να το γιορτάσουμε, γιατί ούτως ή άλλως δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Η μουσική ενώνει έτσι. Η μουσική ενώνει, η μουσική σε βγάζει από τις κακές σκέψεις, σε οδηγεί σε καλύτερες διεξόδους. Ελπίζοντας ότι από Δευτέρα ούτως ή άλλως όποιος και να βγει
θα πρέπει να βοηθήσει την πόλη, να αγωνιστεί για την πόλη, να συνεργαστεί μαζί του κλπ. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να τους έχουμε όλους. Και την Κυριακή που θα είναι και τιμόμενο πρόσωπο η Δήμητρα Γαλάνη, μετά από 40 χρόνια, περίπου 35-40 χρόνια που έχει να έρθει. Το 80, μάλιστα. Αν θυμάμαι, σε μια συναυλία τότε είχε έρθει. Στην Όαση. Στην Όαση. Έχει βγει ένα. Είχε κάνει τότε μια δουλειά με την ΕΡΤ, που είχε έρθει συνεργείο αποκλειστικά για τη συναυλία της και είχε κάνει μια προβολή της Πρέβεζας που ήταν πρωτοποριακή για τότε. Βέβαια, μια Πρέβεζα που δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή. Μου θυμίζει αυτό που έλεγε και ο Σπύρος τώρα για την Ομόνοια και την ενότητα που πρεσβεύει η μουσική. Το μήνυμα που είχε στείλει ο Μακαρίτσο Μπομ Μάρλι, που είχε καλέσει τους δύο αντίπαλους κυβερνήτες εκεί κάτω στην Τζαμάικα, ναι, και τους ανέβασε στη σκηνή, ας πούμε, και ενώθηκαν μπροστά του. Ναι. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να είναι εφικτό αυτό το βράδυ. Ναι, δεν έχει βέβαια τόσο πιθανώς μεγάλα πράγματα. Μακάρι να είχαμε και εμείς την κουλτούρα. Μακάρι να βάλουμε δίπλα-δίπλα το βράδυ. Ένα τελευταίο ερώτημα εγώ που ήθελα να θέσω έρχεται σε συνάρτηση και με τους ξένους επισκέπτες που όλο και πολλαπλασιάζονται και νομίζω είναι θετικό αυτό για την πόλη της Πρέβεζας. Αν η ήχη των συγκροτημάτων και του κόσμου που πλαισιώνει το πρόγραμμα και θα εμφανιστεί στο Πρέβεζα Jazz Festival έρχονται κοντά στα ακούσματά τους, δηλαδή αν βλέπετε μια όλο και περισσότερη στήριξη και από κόσμο ξένων τουριστών που ενδεχομένως είναι πιο οικειοποιημένοι με αυτούς τους ήχους και με αυτή τη μουσική. Είναι σίγουρο, είναι συνεχώς αυξανόμενος ο ρυθμός των επισκεπτών, οι οποίοι συνδυάζουν τις μέρες που θα είναι με τα σκάφη τους εδώ. Το έχουμε δει αυτό το πράγμα. Όταν πάμε να τους δώσουμε υλικό μας, λέει, το ξέρουμε, ήδη το έχουμε δει από τα site και έχουμε κανονίσει να μείνουμε αυτό το τρίμερο και να το παρακολουθήσουμε. Δεν είναι τυχαίο, είναι προφανώς, και όταν ο άλλος είναι από τη Σουηδία και βλέπει το σουηδικό συγκρότημα να είναι στη δίπλα του, καταλαβαίνετε ότι λειτουργεί. Συν το ότι το θεωρούν πολύ σπάνιο σε ελληνικές διακοπές να πέσουν σε τέτοιους ήχους. Υπάρχει και όντως μια πραγματικότητα και μια αλήθεια ότι που επιβεβαιώνεται αυτό το πράγμα, κατά πρώτον οι ξένοι είναι πιο οργανωμένοι. Όταν είναι να πάνε σε ένα χώρο έχουν χάρτες, τα πάντα πολύ καλύτερα από τους δικούς μας, μονοπάτια, διαδρομές, θάλασσα και τέτοια, και πολιτιστικές εκδηλώσεις που υπάρχουν, τα βρίσκουν όλα. Έχουν ένα δίκτυο του εξωτερικού καλύτερο από εμάς τους Έλληνες όσον αφορά ακριβώς, οπότε είναι γνωστό, αλλά ένα σημαντικό θέμα που προκύπτει για την αναγνωσιμότητα κιόλας των τριήμερων αυτών των εκδηλώσεων είναι οι δεκάδες κάθε χρόνο αιτήσεις συμμετοχής και από άλλες υπήρους και από Αμερική που θέλουν να συμμετάσχουν στο Pervert Jazz Festival. Δεν μπορούμε να το χρηματοδοτήσουμε, γιατί το να φέρεις ένα σχήμα από την Αμερική με δικά σου χρήματα και έξοδα και δωρεάν και όλα, θέλει πολύ περισσότερα χρήματα και πολύ μεγαλύτερη υποστήριξη. Θα μπορούσε να γίνει ούμπρια η Πρέβεζα ή ξέρω εγώ Νίς ή Μπάνσκο που κάνουν τα μεγάλα jazz festival στην Ευρώπη ή ξέρω εγώ Γαλλικό, αλλά οι προϋπολογισμοί εκεί πέρα είναι πιάνουν τα εκατομμύρια ευρώ και εκεί κρίνονται και οι μεγάλες διαφορές και μεγάλα πράγματα. Αλλά ας μην το σηκώσουμε τόσο πολύ το πράγμα. Ας το χαρούμε όπως είναι. Έχουμε ένα ωραίο μικρό τριήμερο, συνεχές, φέρνει κόσμο, φέρνει νεολαία, έχει τώρα μπύρες, ξέρω εγώ, είναι μια γιορτινή ατμόσφαιρα χωρίς ένταση, χωρίς βία, χωρίς εισιτήριο, δηλαδή όλο χαλαρό το σύστημα και περισσότερο θα μπορούσα να πω ότι αξίζει η όλη εικόνα, το όλο project, παρά συγκεκριμένα ότι πάω να ακούσω μια συγκεκριμένη μουσική. Αυτό είναι και η έννοια του φεστιβάλ. Πάω να συναντήσω φίλους, πάω να ακούσω νότες. Ναι, είναι και η συνάντηση. Πάω να και φάω το κάτι, κλίμα, να πάω να πιω κάτι. Αυτά τα έχει όλα σε μια ωραία εικόνα στο καταπληκτικό λιμάνι μας και στον πεζόδρομο, το οποίο είναι ευτύχημα που τον έχουμε, γιατί θα μπορούσαμε και να μην τον έχουμε, έτσι. Και ελπίζουμε να περάσουμε και αυτό το τρίμερο καλά. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Νομίζω καλύψαμε τα βασικά ζητήματα. Σας περιμένουμε. Εγώ να πω και να προσκαλέσω και από την πλευρά μου και τους φίλους ακροατές να δώσουν το παρόν και στο φετινό Πρέβεζα Jazz Festival. Νομίζω ότι είναι μια γιορτή όχι μόνο για την πόλη της Πρέβεζας αλλά συνολικότερη. Και δεν είναι μόνο η συνάντηση, είναι και το επίπεδο
και της διοργάνωσης και το επίπεδο των συμμετοχόντων που νομίζω είναι αρκετά υψηλό και αξίζει πραγματικά να παρευρεθεί κανείς. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ και πάλι εύχομαι καλή επιτυχία. Και την Κυριακή το μεσημέρι στις 1 η ώρα υπάρχει συνέντευξη της, στις 1, στον Ντιόνι της κυρίας Γαλάνη. Καλό θα είναι και από εκεί να βγουν διάφορα. Μάλιστα. Εμείς αγαπητοί φίλοι και φίλες θα περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ με τους δύο υπόλοιπους καλεσμένους μας για σήμερα. Με άρωμα αυτοδιοικητικών εκλογών θα προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.